όπως είπε και ο πρόεδρος κατά την ανακοίνωση της εκκίνησης των διαδικασιών για την εκλογική ηγεσία, είπε ότι πρέπει να εφεύρουμε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε αλλαγές, σε τομές που κατά την προσωπική μου γνώμη δεν μπορούν να περιοριστούν μόνο στην εκλογή ενός νέου προσώπου, αλλά και στον τρόπο που είναι δομημένο το κόμμα και λειτουργεί, ώστε να ανταπεξέλθει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα νέα δεδομένα και στη νέα εποχή που ζούμε. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, είναι δεδομένο πια αυτό, άρα απαιτούνται νέες πρωτοβουλίες, νέες δράσεις, ίσως και νέα δομή σε κάποιες από τις κομματικές δομές που διαθέτουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, στενά δεν μπορώ να το πάρω ότι ξέρετε μπορεί να αλλάξει λίγο ο τρόπος που λειτουργείτε, ποια ομάδα μπορεί να είναι υπεύθυνη, ποια ομάδα μπορεί να είναι παραπάνω, γιατί έτσι ακούγεται σε ό,τι έχει να κάνει με τις δομές. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ και ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, εάν μιλάτε για αλλαγές εκβάρθρων όπως ακούγαμε από τα χθες κλπ. Κλπ. Από στελέχη, μάλλον πάει σε αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο που θέτουν πάρα πολλά από τα στελέχη σας. Είσαστε από αυτούς που λένε ότι πρέπει να αλλάξουμε πολιτική και σε άλλα θέματα και να ξαναδούμε αυτό το αφήγημα, γιατί η πολιτική είναι που στήχησε ό,τι στήχησε το ΣΥΡΙΖΑ, και όχι βέβαια ο τρόπος που το είχε δομήσει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Κυρία Δουγεράκη, να μου επιτρέψετε να σας πω, γνωρίζοντας εκ των έσω το ΣΥΡΙΖΑ, ότι πέρα από τις πολιτικές θα πρέπει να προσεγγίσουμε κάποια θέματα και να γίνουμε σαφέστεροι και να επανεξετάσουμε κάποιες απόψεις, αυτό θα το δούμε αν τεθεί κάτι τέτοιο. Νομίζω και ο τρόπος που λειτουργεί ένα κόμμα στον 21ο αιώνα, οι διαδικασίες του, η δομή του, είναι καθοριστική σημασία και για τις πολιτικές που παράγει, για να γίνει ταχύτερο, αποτελεσματικότερο και να αφουγκράζει την κοινωνία. Mm-hmm. Να είναι σε επαφή με την κοινωνία. Να έχει παρουσία στους μαζικούς χώρους. Να έχει παρουσία σε χώρους που μέχρι σήμερα έχουμε ισχυρή παρουσία δυστυχώς. Νομίζω λοιπόν ότι θέλει ένα συστολικό πακέτο αλλαγών και ουσίας και δομών και που αυτό προφανώς μπορεί να επηρεάσει και τις πολιτικές θέσεις, να τις προσαρμόσει, να τις επικαιροποιήσει σημερινά δεδομένα και προφανώς καθοριστική σημασία αλλά και το πρόσωπο που θέλει. Βρίσκεται ότι κάπου χάσατε την επαφή με την κοινωνία, από ποιο σημείο και μετά το εντοπίζετε εσείς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το οποίο στην πορεία υπήρξε σίγουρα είναι ότι δεν μπορέσαμε να αντιστοιχηθεί ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ από τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Το είχε πει πολλές φορές και ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μπορέσαμε δηλαδή όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε κοντά μας το 2015 αλλά και το 2019 στις εκλογές να τον προσεγγίσουμε, να τον ακούσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να ακούσουμε τις αγωνίες του και το θέλω του. Επτά να μετουσιώσουμε σε πολιτική άποψη, να το μετουσιώσουμε σε οργανωτική αλλαγή, σε ενσωμάτωση ολόκληρου αυτού του κόσμου και στις οργανωτικές δομές και στις κομματικές δομές. Αυτό δεν το καταφέραμε, αυτό είναι δεδομένο. Οπότε είναι ένα στοίχημα αυτό για το επόμενο διάστημα και τον επόμενο πρόεδρο του κόμματος ή την επόμενη πρόεδρο του κόμματος. Και θα πρέπει να γίνει γρήγορα. Νομίζω βέβαια ότι πέρα από που συζητάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας όλη τη διάρκεια της θητείας του, αλλά με αποκορύφωμα τις εκλογές που προηγήθηκαν, έγινε στόχος μιας άλλης προηγουμένου επίθεσης που δεν ξέρω αν το έχει ξαναζήσει πολιτικός αρχηγός μεταπολίτευση, πανταχώθεν, και νομίζω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι θα είχαν καταφέρει να κρατηθούν με το ήθος και την αξιοπρέπεια για την αγωνιστικότητα που κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Mm. Κύριε Κλαράκη, ποια είναι εκείνα τα βασικά σημεία, τα δύο, τα τρία, τα τέσσερα, δεν ξέρω πώς εσείς μπορεί να τα οριοθετείτε από την δική σας την πλευρά, τα οποία γυρίζοντας πίσω
τα χρεώνεται ως μεγάλα λάθη στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύοντας ότι αυτά ουσιαστικά ξετύλιξαν και όλο αυτό κουβάρι της δυναμικής του δικού σας του κόμματος. Είπατε ναι μεν δεν μπορέσαμε να ακούσουμε την κοινωνία, την αγωνία και τα θέλω εκείνων οι οποίοι μας πλησίασαν, ήρθαν κοντά μας από το 2015 και μετά, αλλά αυτό είναι το ένα. Ποια θα χρεώνατε ή ποια θα βάζατε σε συζήτηση, να το πω διαφορετικά, στο τραπέζι άλλα σημεία αποφάσεις που πιστεύετε ότι στήχησαν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη μεγάλη απώλεια σε αυτές τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις? Δεν θα πάω στο 19, εγώ λέω εντάξει, χρεώνεται και το 19, αλλά και τα δύο, 21 Μαΐου 2023, 25 Ιουνίου 2023. Εντάξει, σε μια πρώτη αποτίμηση που είχε κάνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην θήγησή του στην τελευταία κεντρική επιτροπή στον ενδιάμεσο χρόνο από τις πρώτες προς τις δεύτερες εκλογές, είχε πει κάποια πράγματα, κάποιους βασικούς άξονες. Εγώ ρωτάω ωστόσο τον Δημήτρη τον Κλαράκη πώς το βλέπει, διότι είσαστε αυτός που είπατε ότι η δομή ενός κόμματος, ο τρόπος που λειτουργεί κλπ. Κλπ. Πάρα πολλές φορές μεταφράζει και τις ιδέες μας, μεταφράζει τα θέλω μας, τα δείχνει έξω από την, προς την κοινωνία κλπ. Γι' αυτό λέω, εγώ θέλω την άποψη του Δημήτρη του Κλαράκη, που εσείς εκτιμάτε. Εκτίμησή μου. Προφανώς όμως να πω δύο κουβέντες γι' αυτό ως προς τις εκλογές του Μαΐου. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε και επέβαλε τη δική της ατζέντα παντού. Συζητούσαμε πιο πολύ για το τι έγινε το 2015-2019, για το φράχτη στον Εύρο και οτιδήποτε άλλο εκτός από τα πραγματικά ζητήματα και την περίοδο για κυβέρνηση του 2019-2023. Δεν ακούστηκε το πρόγραμμά μας. Δεν μπορέσαμε να μεταδώσουμε τις δικές μας προγραμματικές θέσεις και σίγουρα δεν μπορέσαμε να εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Η μπάλα πήγαινε συνεχώς στο εξέδρα. Βοήθησε προφανώς και να μην διεθώ κατεστημένο που είναι φιλικά προσκύμενο προς την Νέα Δημοκρατία. Και ταυτόχρονα υπήρχε και μία αριθμία κάποιων απόψεων που ακούγονταν και έκαναν μεγάλη ζημιά. Μην ξαναπούμε τα ίδια για τον κύριο Κατρούκα, την κυρία Φωτίου. Νομίζω ότι αυτές οι παραφωνίες μέσα στην προεκλογική περίοδο στοιχίζουν. Νομίζω ότι το λάθος του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 μετά τις εκλογές του καλοκαιριού ήταν ότι δεν προχώρησε άμεσα και γρήγορα στην αλλαγή που έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να είχαμε προχωρήσει με πολύ γοργότερο ρυθμό. Καθυστερήσαμε και επειδή ακριβώς καθυστερήσαμε, μας πρόλαβε η πανδημία. Για ποια αλλαγή μιλάτε ότι έπρεπε να γίνει το 2019? Νομίζω ότι το κόμμα έπρεπε άμεσα τότε, μετά τις εκλογές, όπου είχε λάβει ένα ισχυρό ποσοστό, αν και έχασε το 32%, άμεσα να κινήσει διαδικασίες για συνέδριο, ακόμα και μέσα εκείνο το καλοκαίρι ή το αργότερο μέχρι το φθινόπωρο, ώστε να τεθούν επιτάπητος στα ζητήματα για την οργανωτική δομή του κόμματος, για τις απαραίτητες αλλαγές, για την πολιτική κατεύθυνση σε συγκεκριμένα ζητήματα, να ξεκαθαρίσουν άμεσα. Δυστυχώς δεν έγινε σε αυτό το γρήγορο χρόνο. Και όπως έτσι συνεχεία, όταν προγραμματιζόταν και το συνέδριο για την άνοιξη της επόμενης χρονιάς, ήρθε η πανδημία. Η πανδημία δυστυχώς μας πήγε πολιτικά πολύ πίσω. Χάθηκα περίπου 2 χρόνια σε αυτή την προσπάθεια. Ταυτόχρονα ξέρετε ότι αυτές οι κρίσεις συσπηρώνουν τον κόσμο γύρω από την κυβέρνηση. Εμείς προσπαθήσαμε να βάλουμε πλάτη και να βοηθήσουμε να μην δημιουργούμε προβλήματα με αντιπολιτευτικές κορώνες. Αυτό κάπου θόλωσε τις γραμμές τις δικές μας και δημιούργησε μια σύγχυση στον κόσμο, ο οποίος απαιτούσε από εμάς ισχυρότερη αντιπολίτευση και να είμαστε διακριτοί από την Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό ήταν κρίσιμο και καθοριστικό για το τι ακολούθησε. Δηλαδή η καθυστέρηση του συνεδρίου του 19 και η πανδημία που ακολούθησε, νομίζω ήταν κρίσιμα χρονικά σημεία που
Μάλιστα. Τότε δεν εκτιμήσαμε το βαθμό που μπορεί να επηρέαζαν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω όμως ότι τώρα φαίνεται. Ρωτάω το τελευταίο. Γιατί η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη και θα έχει το δικό της το βηματισμό. Ήδη ακούσατε ότι παίζουν και το γνωρίζετε κι εσείς από πρώτο χέρι, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είστε, ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες, πολλοί και δεν ξέρουμε ποιοι ακόμη, να θέσουν υποψηφιότητα. Ακούω και διαβάζω ότι υπάρχουν τρία σημεία κομβικά για εσάς, τα οποία σας τύχησαν, το καθένα από μόνο του, το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά το ρωτάω έτσι όπως αναφέρετε, ότι οι πολίτες χρεώνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και πέρα έρχεται η σημερινή ημέρα τρία βασικά λάθη. Τα capital controls, το δημοψήφισμα το άσπρο-μαύρο, όπως επίσης και τις πρέσπες. Το δέχεστε αυτό? Εντάξει, ξαναγυρνάμε πάλι σε μια κουβέντα στο 15. Τα capital controls που λέτε έγιναν το 15, ακολούθησαν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 15, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ξανακέρδισε. Και από τότε έχουν περάσει 8 χρόνια, όπου από το 19 δεν κυβερνάμε. Δηλαδή να θεωρήσω ότι το 23 τιμωρήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για κάτι που έγινε πριν από 8 χρόνια, όπου είχε μεσολαβήσει και εκλογές που δεν τιμωρήθηκε, μου φαίνεται λίγο, πώς το πω, ακραίο. Η πρέσπυση από την άλλη μεριά ήταν μια εθνική κίνηση εποφελής για τη χώρα, για την οποία δεν μετανιώνει νομίζω ούτε ο Αλέξης Τσίπρας ούτε και εμείς, διότι διασφάλισε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και το γεγονός ότι και η σημερινή κυβέρνηση, παρά τις κορώνες αντιπολιτευτικές που είχε για αλλαγή, τροποποίηση και οτιδήποτε άλλο, τηρεί τη συμφωνία και τη θεωρεί μάλιστα για του στόματος του πρώην Υπουργού Εξωτερικού του κ. Δένδια μια καλή συμφωνία, κάποια στιγμή θα δικαιωθεί και από τον ιστορικό του μέλλοντος αυτή η πρωτοβουλία. Δεν θυμάμαι ποιο μου είπατε το άλλο. Κάποια κοντρός, πρέσπες και. Δημοψήφισμα. Και το δημοψήφισμα εντάξει στην ίδια. Έγινε το καλοκαίρι του 2015, ακολούθησαν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου που δικαιώθηκε. Και αν δεν θέλετε να πάτε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, υπήρξε και εκλογές του 19. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ περίεργο 8 χρόνια μετά το αποτέλεσμα να καθοριστεί από κάτι το οποίο είχε ήδη κρυθεί σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Και δεν είχε τιμωρηθεί με αυτόν τον τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι είναι και αμαχίες αυτές και δεν αφορούν το αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε. Αφορούν την τοπική ατζέντα που διαμόρφωσε η κυβέρνηση προφανώς. Πετώντας την μπάλα στην εκτέδρα. Θυμόταν το τι έγινε το 2015, το 2017, το 2018, το τι έγινε το 2019-2023, δεν το συζητήσαμε. Αυτά που ακούγονται και διαβάζονται και γράφονται δεν είναι μόνο από την άλλη πλευρά, δηλαδή την αντιπολίτευση, τους αντιπολιτευόμενους γενικά, είναι και από τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό σας τα έθεσα και τα τρία. Αλλά είπατε ότι εσάς η εκτίμησή σας είναι τελείως διαφορετική και την ακούσαμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που στήσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτά που έκανε και το οποίο εκδικεί, είναι αυτά που δεν έκανε. Λοιπόν, τελευταίο και σας λέω καλημέρα. Πιστεύετε ότι το πολιτικό κεφάλαιο Αλέξης Τσίπρας έχει τελειώσει? Ξεκάθαρα όχι. Είναι ένας άνθρωπος έχω διαφορά ενός έτους στην ηλικία. Είμαστε δηλαδή και οι δύο 47-48 ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε τη χώρα του με αυταπάρνηση και εντυμότητα ως πρωθυπουργός. Ήταν μέχρι πρότινος ο πρόεδρος εξωματικής αντιπολίτευσης με βάση τα τελευταία αποτελέσματα. Νομίζω ότι είναι παρόν, το δήλωσε και ο ίδιος, δεν αποχωρεί την πολιτική, είναι εδώ. Θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει ασχέτως θέσεις και καρέκλες. Είναι λοιπόν μαζί μας, είναι δίπλα μας, είναι εδώ και είμαστε και εμείς δίπλα του.